Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου και καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο που θα κάνουμε για τη σεζόν 1. Από αύριο θα μιλάμε μόνο για σεζόν 2 του Fortnite και εδώ θα εξετάσουμε όλα τα καινούργια στοιχεία, όλα τα καινούργια teasers που έχουμε πριν αλλάξει σεζόν. Και εννοείται μάγκες μου, σας υπενθυμίζω ότι έχουμε και τον giveaway μας για 3 Battle Pass τη σεζόν 2. Θα ανακοινώσουμε τους νικητές αύριο, άρα όσοι δεν έχετε κάνει ακόμη τη διαδικασία, είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα κάνετε απλά subscribe με καμπανάκι στο κανάλι και μετά support the creator στο item shop με τον κωδικό MT1993 κάτω παύλα 96 για να στηρίζετε εντελώς δωρεάν με τις αγορές σας. Ειδικά αν πάρετε το καινούριο Battle Pass, μην το ξεχάσετε. Μου αφήνετε και το Epic Name Gain στα name σας κάτω στα comments και είστε πανέτοιμοι. Καταρχάς μάγκες μου, η σεζόν 2 ξεκινά αύριο ώρα 11 τον downtime, δηλαδή πέφτουν οι servers και λογικά μέχρι τις 3-2 το μεσημέρι θα ανέβουν πάλι οι servers. Θα έχουμε stream, σημειώστε το, από τις 1-1.30 κάπου εκεί για να εξετάσουμε όλα τα καινούργια leaks που θα βγουν από το update file. Θα βλέπουμε και καινούργια teasers, θα μιλάμε για τη σεζόν και μόλις ανέβουν οι servers πάμε για πρώτα games του season 2. Άρα μάγκες μου, σημειώστε το, γύρω στις 1 το μεσημέρι θα έχουμε stream αύριο, το οποίο θα κρατήσει μέχρι το απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε το βιντεάκι μας με το πρώτο teaser το οποίο βγήκε χθες και θα συνεχίσουμε με τα σημερινά. Το teaser που θέλω να αναλύσουμε τώρα είναι αυτό που έχει τον γκάζι πάνω, την ποτήλια του γκαζιού έτσι ονομάζεται, και γενικά μάγκες μου δεν έχει πάρα πολλά πράγματα εδώ. Έχει το λογότυπο της Alter και της Ego που είναι οι δύο οργανώσεις που παλεύουν για το χάρτη και επίσης βλέπουμε κάποια σπασμένα κομμάτια. Μαζί με όλα αυτά πάνω στον γκάζι που βλέπουμε στο κέντρο αυτή την ποτήλια έχει και ένα blur το οποίο δεν μας έχει αποκαλυφθεί ακόμη. Όμως το σημαντικό εδώ είναι όταν πάρετε αυτά τα κομμάτια που είναι σπασμένα δημιουργεί το λογότυπο που υπήρχε στο μυστικό γκρισφύγετο στη σεζόν 4 αυτόν του Omega και του Carbide. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, ίσως δούμε κάποιο skin να επιστρέφει από τη σεζόν 4, κάτι παρόμοιο τουλάχιστον. Δυστυχώς εδώ τα μηνύματα που μας έχει το teaser δεν βγάζουν και πολύ νόημα, λέει Classified Ison Unredacted και Codename από κάτω και είναι κενά τα υπόλοιπα. Το Classified σημαίνει απόρριτον και Unredacted μιλάει για αυτήν την περιοχή που είναι το Bunker. Το Codename, κωδικό όνομα, ακόμη δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Το σημαντικό εδώ παιδιά είναι αυτό με το λογότυπο του Omega και του Carbide θα έλεγα από τη σεζόν 4. Επίσης είναι από τις λίγες εικόνες που όταν τις κάνετε με brightness contrast δεν βγάζει τίποτε, παραμένει ακριβώς η ίδια, απλά τα μαύρα γίνονται πιο μαύρα. Τώρα θα μιλήσουμε για το επόμενο μας teaser που βγήκε σήμερα το πρωί, που είναι αυτός ο πύραυλος που λέει Kaboom. Εδώ έχουμε περισσότερα πράγματα να δουλέψουμε. Καταρχάς βλέπουμε ένα τεράστιο πύραυλο, μοιάζει και λίγο με ατομική βόμβα και γράφει Danger, άρα προσοχή, και έχουμε μία νέα περιοχή, ένα χάρτη. Βλέπουμε εδώ κάτι με να μοιάζει με πλατφόρμα πετρελαίου, Oil Rig, το οποίο μας το ανάφεραν και σε ένα από τα τηλεφωνήματα που έπαιρνες. Και με αυτόν το teaser έχουμε ολοκληρώσει τα 3 teasers για το δεύτερο τριγωνάκι θα έλεγα. Άρα ξέρουμε ότι το δεύτερο τριγωνάκι κάτω δεξιά έχει να κάνει με κρυχτικά. Άρα ίσως δούμε μια τεράστια ανέκρηξη στη σεζόν 2 η οποία θα καταστρέψει κάποιες περιοχές, θα δημιουργήσει καινούργιες, δεν ξέρω ακριβώς τι θα παιχτεί εδώ. Πάντως αυτή η βόμβα θα υπάρχει σίγουρα in-game γιατί μπορείτε να δείτε εδώ τα texture files της. Άρα κάπως θα παίξει κάποιο ρόλο στη σεζόν 2 και επίσης όταν πάρετε αυτόν το χάρτη με το Oil Rig και τον βάλουμε πάνω στο χάρτη του Fortnite μπαίνει ακριβώς έξω από το Slurpy Swamp και βλέπουμε και το καινούριο Oil Rig να είναι μέσα στο νερό. Άρα ίσως η βόμβα να πέσει στο Slurpy Swamp και να του καταστρέψει. Μιας και μιλάμε για καινούργιες περιοχές, έχουν βάλει και τους προηγούμενους καινούργιους χάρτες που έχουμε δει στα teasers πάνω στο χάρτη του Fortnite και βλέπουμε ότι θα έχουμε καινούρια περιοχή στο Slurpy, καινούρια περιοχή έξω από τον Dirty και λένε και για μια καινούργια περιοχή στο Craggy Cliffs την οποία δεν έχουμε να αποκαλύψει ακόμη από κάποιο teaser.
Τώρα, άμα κάνετε και superimpose την εικόνα, δηλαδή αυξήσετε brightness contrast, μπορείτε να δείτε ότι από πίσω φαίνεται κάτι σαν oil rig, αυτό που έλεγα πλατφόρμα πετρελαίου, την οποία θα δούμε το πιο πιθανόν έξω από το Slurpee Swamp. Και τέλος, μιας και συζητάμε για αυτόν το teaser, το μήνυμα εδώ παραμένει classified ίσον unredacted, απλά έχουν προσθέσει έναν ίσον kaboom και codename. Ακόμη μάγκες μου δεν βγάζω πολύ νόημα εδώ, απλά έχει να κάνει κάτι με εκρηκτικά το πιο πιθανόν. Το τελευταίο teaser που έχουμε για τη σεζόν 2 μέχρι στιγμής είναι αυτό που βλέπετε εδώ, είναι το τρίτο τριγωνάκι, άρα έχουμε μπει στο τρίτο set από teasers. Λογικά θα δούμε τα δύο καινούρια και τελευταία teasers μετά τις 8 που θα ανεβεί το βίντεο, άρα μάγκες μου θα σας αναλύσω σίγουρα αύριο ώρα 1:30 στο stream. Εδώ λέει declassified void, μια περίεργη λέξη που δεν υπάρχει, δεν μπορώ να σας πω τι είναι στα αγγλικά, την έχω βάλει και Google Translate, δεν σημαίνει κάτι. Και από κάτω λέει ημερομηνία για τη σεζόν 2. Για να δούμε τι μας έχει η συγκεκριμένη εικόνα. Καταρχάς μέσα στη μέση έχουμε έναν περίεργο αντικείμενο που μοιάζει με βόμβα, μοιάζει με πλοίο, άλλοι μου είπατε μοιάζει με ελικόπτερο και αυτή η κύκλη είναι ο έλικας του. Γενικά εγώ πιστεύω εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν καινούριο όχημα. Θα έλεγα ότι το τρίτο τριγωνάκι έχει να κάνει με οχήματα που θα δούμε στη σεζόν 2. Επίσης εδώ λέει 9 lives που σημαίνει 9 ζωές στα ελληνικά. Και το μόνο που μπορώ να συνδέσω με αυτό είναι αυτό το σπεκτόγραμμα που είχαμε βρει στα leaks που έδειχνε ένα γάτο και ένα ψάρι. Ίσως να έχει να κάνει κάτι με αυτό, αλλά όπως και να έχει δεν ξέρω πού κολλάει το συγκεκριμένο με όλα αυτά που έχουμε δει με το χρυσό, με τους μυστικούς πράκτορες, τις εκρήξεις και γενικά όλων των χαμών που περιμένουμε στη σεζόν 2. Όπως και να έχει, αυτά είναι τα teasers που έχουμε για σήμερα. Σας τα ανέλησα όλα με ό,τι ξέρω, με ό,τι έχω βρει. Δεν λένε και πολλά. Το πιο σημαντικό εδώ που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι θα γίνει μια μεγάλη έκρηξη το πιο πιθανόν σε διάφορες περιοχές του χάρτη. Και έχουμε και αυτόν το καινούριο όχημα. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος τι είναι. Πάντως σίγουρα θα μάθουμε αύριο. Κάτι έτσι τελευταίο πριν πάμε να δούμε τι γίνεται in-game, στον Discord της Fortnite έχουν προσθέσει στα bots του The Agency, δηλαδή αυτούς τους moderators, και το καινούριο teaser αυτών των καινούριων όχημαν. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν στον Discord, τι προσπαθούν να οργανώσουν εκεί, αλλά όπως και να έχει άλλαξαν αυτήν την εικόνα. Και τέλος μάγκες μου, για να κλείσουμε και το βίντεο, θα μιλήσουμε για τα χρυσά επίπλα μέσα στη Loot Lake στο κέντρο, που από ό,τι φαίνεται θα γίνει και η βάση της Eco ή της Alter, μια από τις δύο οργανώσεις, και εδώ έχουμε κάποια καινούργια επιπλά που έχουν γίνει χρυσά, έναν καναπέ και κάτι άλλα μικροπράγματα, αλλά δεν έχουμε μεγάλες εξελίξεις προς το παρόν. Το πιο πιθανόν όλων το event, όλες οι αλλαγές θα γίνουν μέσω του trailer της σεζόν 2. Μάγκες μου, αυτά είναι και το βιντεάκι, δεν έχουμε κάτι άλλο να αναλύσουμε μέχρι στιγμής. Όλα τα άλλα rumors που υπάρχουν για το χέρι του Μίδα και τον τάφο του Μίδα είναι λίγο ψεύτικα θα έλεγα προς το παρόν, άρα είπα να μην τα δούμε τώρα, θα τα δούμε αύριο στο stream. Αυτά είναι τα teasers μας, θα τα πούμε αύριο γύρω στις 1:30, κάπου εκεί θα ανοίξω μάγκες μου, σας περιμένω όλους μέσα, θα δείτε και τις ανακοινώσεις της ημέρας. Και θα αναλύουμε όλα τα leaks, όλες τις καινούργιες πληροφορίες και μόλις ανέβουν οι servers θα μπούμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και νοείται να εξετάσουμε και battle pass, νέες περιοχές και ό,τι άλλο θα γίνει στη σεζόν 2. Καλή συνέχεια προς το παρόν, καληνύχτα σε όλους, να είστε πάντα καλά, μην ξεχνάτε κιόλας support the creator με τον κωδικό που σας δείχνω MT1993-96, να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι για να στηρίζετε δωρεάν και μπαίνετε και στην κλήρωσή μας για τα 3 Battle Pass της Σεζόν 2, η οποία θα γίνει αύριο. Άρα μάγκες μου, πάμε δυνατά για αύριο να γίνει χαμός, έχουμε full hype για σεζόν 2, θέλουμε να είναι δυνατή η σεζόν, να έχει πολλές αλλαγές έτσι ώστε να ξαναζωντανέψει το Fortnite, να θέλουμε να το παίζουμε, να μπαίνουμε σε games, να εξετάζουμε καινούργια πράγματα της ιστορίας. Και πάντως φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά, teasers έχουν δημιουργήσει έτσι μια καλή ιστορία για αυτές τις δύο μυστικές οργανώσεις. Τώρα να δούμε τι θα κάνουν και αύριο που θα αλλάξει όντως η σεζόν. Καληνύχτα σε όλους και να είστε πάντα καλά μάγκες μου.